Εκπλήξεις και μεγάλη αγωνία επεφύλαξε η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση με τον Ευρυπίδη Στεφάνου να αναδεικνύεται νικητής και να είναι πλέον στο τιμόνι της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είμαι πραγματικά συγκινημένος που οι συνάδελφοί μου και οι συνάδελφοι του διοικητικού προσωπικού και οι φοιτητές, έστω και με αυτή την οριακή πλειοψηφία, μας έδειξαν την εμπιστοσύνη τους για να φέρουμε εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο που μας περιμένει. Στο πλευρό του δύο ρεθεμιώτες καθηγητές, ο Κώστας Τζανάκης, πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, και ο Γιώργος Σταθάκης, καθηγητής οικονομικών, καθώς και ο Γιώργος Τζιρίτας από το Τμήμα Επιστημών Υπολογιστών του Ηρακλείου. Είναι προφανές από την πρώτη στιγμή ότι το ψηφοδέλτιο αυτό έγινε υπό τον όρο ότι θα υπάρχουν δύο συνάδελφοι που θα το στελεχώσουν από το Ρέθυμνο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα του Ρεθύμνου. Είμαστε πραγματικά έτοιμοι να σκύψουμε πάνω σε αυτά και είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό του Ρεθύμνου αλλά και οι φοιτητές. Βαθιά συγκινημένος, ο Ευρυπίδης Στεφάνου δήλωσε γνώστης των προβλημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης και έτοιμος να δουλέψει σκληρά για να τα αντιμετωπίσει. Το έργο είναι πολύ δύσκολο και όλο το Πανεπιστήμιο είναι ο στόχος μας να βοηθήσει να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που θα έχουμε μπροστά μας, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολλά. Αυτό που θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά, ότι θέλουμε να φέρουμε την ηρεμία, την ασφάλεια σε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου και στους φοιτητές, για να μπορέσουμε μέσα σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης να προχωρήσουμε μπροστά. Ο Ευρυπίδης Στεφάνου είχε στο πλευρό του καθηγητές και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Κρήτης και επικράτησε του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής, συγκεντρώνοντας ποσοστό 50,24% έναντι 49,76% του αντιπάλου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, που υπερίσχυσε μόνο στην φοιτητική κάλπη, κατέθεσε αίτημα επανακαταμέτρησης. Η διαδικασία ανάδειξης της Νέας Βρετανικής Αρχής εξελίχθηκε σε ντέρμπι μέχρι και τις 11 χθες το βράδυ, οπότε και ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων των φοιτητών της Πανεπιστημίου Πόλης Γάλλου, οι οποίοι έδωσαν 358 ψήφους στον Ευρυπίδη Στεφάνου και 387 στον Οδυσσέα Ζώρα. Σε μια δύσκολη περίοδο για τα ελληνικά πανεπιστήμια, εν ώψη και των αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο νέος Πρίτανης καλείται να επιτελέσει το έργο του και να δραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο προκειμένου το Πανεπιστήμιο Κρήτης να αναδειχθεί με το έργο του σε ολόκληρη τη Μεσόγειο αλλά και να συσφίξει περαιτέρω τη σχέση του με την τοπική κοινωνία.